Απλά στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν περισσότερο φιλιάροι. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάποια σημαντική ευκαιρία. Ο Ηρώτος στην πρώτη φάση που έκανε, έκανε γκολ. Το παιχνίδι δυσκόλεψε, όμως το δεύτερο ημίχρονο έμεινε ευχαριστημένος από την ομάδα μου. Έβγαλε ενέργεια, έβγαλε κάθετο και παιχνίδι από τα πλάγια. Έβγαλε φάσεις, σοφάρισε, θα μπορούσαμε να φτάσουμε και στον γκολ. Κρατάμε το δεύτερο ημίχρονο την εμφάνιση, την αγωνιστικότητα και πιστεύω ότι αυτό το τρίποντο θα το πάρουμε κάπου αλλού, εφόσον συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Το πρωτάθλημα έχει δρόμο ακόμα, είναι δύσκολο. Όπως είπατε, το παιχνίδι είχε κάποιες ιδιαιτερότητες. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να κάνουμε πραγματικότητα αυτό που έχουμε σχεδιάσει. Ο Εθνικός έδειξε ότι έχασε ένα πρώτο ημίχρονο, έγιναν οι διορθωτικές κινήσεις και οι αλλαγές στο δεύτερο και είχε τη ζωντάνια, το πάθος και την πίεση. Χάθηκε ένα πρώτο 45 λεπτό που ήταν ίσως καθοριστικό. Εντάξει, εδώ μεσολαβεί και κάποιο επιπλέον άγχος που είχαν οι παίχτες, γιατί ήταν ένα παιχνίδι ιδιαίτερο με όλα αυτά που γίνανε στον πρώτο γύρο. Δεν μπορώ να καταδικάσω κανέναν παίχτη. Όλοι είναι καλοί παίχτες, πρέπει να πάρουν τις ευκαιρίες τους. Είχαν παίξει καλά στο προηγούμενο παιχνίδι στη Νίκαια. Θεωρώ ότι ναι, μεν χάθηκε ένα πρώτο ημίχρονο, αλλά το δεύτερο μας έδωσε αρκετές ελπίδες για τη συνέχεια. Όντως ήταν ιδιαίτερο παιχνίδι, το θέλαμε πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να το πάρουμε, περισσότερο για τον κόσμο μας. Το θέλαμε και εμείς πολύ. Παλέψαμε. Στο πρώτο ημίχρονο νομίζω ότι είχαμε την υπεροχή. Καταφέρανε και προηγηθήκανε. Στο δεύτερο ημίχρονο, αν και ισοφαρίσαμε σχετικά γρήγορα, θα έλεγα. Μετά είχαμε την ευκαιρία με κάποιες στιμένες φάσεις περισσότερο να πάρουμε το παιχνίδι. Δεν τα καταφέραμε. Θέλουμε να ζητήσουμε μεγάλο συγγνώμη με τον κόσμο μας. Ξέρουμε πόσο πολύ ήθελε το παιχνίδι αυτό. Και θα προσπαθήσουμε από την επόμενη αγωνιστική να πάρουμε κάποιους βαθμούς που θα μας βγάλουν και από τη δύσκολη θέση που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή βαθμολογικά. Χάθηκε ένα πρώτο 45 λεπτό από το παιχνίδι σας, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο βγάλατε πάθος, μπήκατε πιο δυνατά και φτάσατε και στον γκολ. Δεν νομίζω ότι χάθηκε ένα ημίχρονο. Αν δούμε το πρώτο ημίχρονο, η εικόνα του πρώτου ημίχρονου ήταν ότι παίζαμε στο μισό γήπεδο την αντίπαλη ομάδα. Καταφέραμε να προηγηθήκαμε σε μια αντεπίθεση με ένα σουτ το οποίο εντάξει ήταν άπιαστο. Μιλήσαμε στο ημίχρονο, είπαμε ότι σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να βγάλουμε πάθος αυτό που είπατε. Το βγάλαμε, σοφαρίσαμε, θέλαμε πολύ την νίκη, δεν ήρθε. Κοιτάζουμε το επόμενο παιχνίδι.